Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sport Billy Tech στο κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε ένα σύντομο βίντεο επεξήγησης του τρόπου σύνδεσης του PID-REX πάνω σε μία μηχανή ε, Προφανώ έχει εφαρμογή και σε περισσότερε μηχανέ αρκεί να ακολουθείτε ε, αυτή η εσωτερική διάταξη, ο ίδιο τρόπο δηλαδή, κατασκευή τη μηχανή ε, του καφέ. Ε, πολλοί μου ζητήσατε να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο έτσι ώστε να δείξουμε ε, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συνδέσει. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να τον δείξουμε χρησιμοποιώντα ε, ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα. Δεν χρησιμοποιώ πλήρω όλους τους συμβολισμούς τους μηχανολογικούς, ε, δεν έχω όλες αυτές τις γνώσεις, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα βοηθηθείτε αρκετά με τον τρόπο με τον οποίο θα το δείξουμε. Εδώ σε αυτό το σημείο δείχνω ε, σχηματικά το εσωτερικό μιας ε, μηχανής καφέ εσπρέσου. Αυτό που μας νοιάζει είναι το boiler και κυρίως το κομμάτι του θερμοστάτη, ε, ο οποίος είναι υπεύθυνο για να ελέγχει τη θερμοκρασία παρασκευής του καφέ. Υπάρχει κι άλλος ένας θερμοστάτης που είναι ο θερμοστάτης για την παρασκευή του ατμού. Δεν θα τον ελέγξουμε σε αυτό το βίντεο, εδώ θα δείξουμε μόνο τον τρόπο σύνδεσης και το θερμοστάτη του καφέ. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε ένα-ένα βήμα-βήμα. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι, εδώ δείχνουμε τον PID και εδώ δείχνουμε και το SSR. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ρεύμα όπως είπαμε στον PID. Θα χρησιμοποιήσουμε τους κλέφτες όπως έχουμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο και θα πάρουμε τη φάση από αυτό εδώ το σημείο, από το κουμπί, κουμπί on-off της καφετιέρας και τον ουδέτερο από το σημείο όπου έρχεται η παροχή ρεύματος. Εκεί που συνδέεται δηλαδή το καλώδιο με την πρίζα. Έχω έτοιμα τα σχηματικά μου οπότε θα έρθω εγώ και θα τα πάρω ε, ε, και θα τα μεταφέρω πάνω στο σχέδιό μου. Εδώ λοιπόν τι έχω κάνει, δείτε έχω συνδέσει, έχω πάρει μία ε, γραμμή, την φάση, και την έχω συνδέσει ε, πάνω στον ακροδέκτη 2, είτε θα το βάλουμε στο 1 είτε στο 2, είναι το ίδιο πράγμα, και αντίστοιχα πάλι τον ουδέτερο από το πίσω σημείο, από το σημείο όπου συνδέεται το καλώδιο. Πάλι όπως είχαμε πει με τους κλέφτες. Το επόμενο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε τους ακροδέκτες 3 και 4 του SSR με τους ακροδέκτες 4 και 5 του PID. Προσοχή, παίζει ρόλο η πολικότητα. Οπότε, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία έχω εγώ, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνδέσουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, τα δύο εξαρτήματά μας. Το 3 στον SSR που έχω εγώ είναι το συν και έρχεται και συνδέεται στο συν που είναι το 4 του PID και το 4 το SSR που είναι ο πλήν έρχεται και συνδέεται με το 5 του PID που και εκεί είναι το πλήν. Τέλος, αυτό που έχουμε να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε το SSR είναι να στις, στους ακροδέκτες 1 και 2 να έρθουμε και να συνδέσουμε τα καλώδια τα οποία πήγαιναν πάνω στον παλιό θερμοστάτη. Εδώ δείχνω, αυτό είναι ο θερμοστάτης τον οποίο θα πρέπει να τον ξεβιδώσουμε πάνω από τον boiler. Θα πρέπει δηλαδή να φύγει πάνω από το boiler, τον βγάζω εγώ τελείω στην άκρη. Και μένουν ελεύθερα τα δύο καλώδια, τα οποία ε, πηγαίνανε πάνω στο θερμοστάτη, και τα οποία καταλήγουν από την άλλη μεριά πάνω ε, στο κύκλωμα. Εδώ λοιπόν αυτά τα δύο καλώδια, στα οποία θα συνδέσουμε ε, flat connectors. Θα τα μεταφέρουμε για να τα συνδέσουμε πάνω στους ακροδέκτες 1 και 2 του SSR. Οπότε έρχομαι εγώ και κάνω αυτήν εδώ τη σύνδεση. Αυτά τα δύο καλώδια λοιπόν τα επεκτείνουμε χρησιμοποιώντας flat CONNECTORS και έρχομαστε και τα συνδέουμε πάνω στους ακροδέκτες 1 και 2 του SSR. Το τελευταίο πράγμα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε το θερμοζεύγος. Το θερμοζεύγος θα έρθει και θα μπει στην θέση του ε, θερμοστάτη, στην τρύπα η οποία έχει μείνει ανοιχτή αυτή τη στιγμή πάνω στο boiler Θα έρθουμε δηλαδή και θα πάρουμε τη μία άκρη του θερμοζεύγους αφού αφαιρέσουμε, ε, αφού αφαιρέσουμε την βίδα ε, που δεν ταιριάζει στο ε, σημείο του κυκλωμά μας και θα έρθουμε και θα το βάλουμε έτσι ώστε να έρθει και να συνδεθεί πλέον, να το βάλω καλύτερα, έτσι ώστε να έρθει και να συνδεθεί με, με μπόλι και θερμοαγώγιμη πάστα μέσα στην τρύπα και να στερεωθεί όσο δυνατόν πιο βαθιά μέχρι να τερματίσει στην τρύπα η οποία έχει μείνει κενή από το μποιλερ. Το θερμοζεύγωση αυτό λοιπόν θα έρθουμε και θα το οδηγήσουμε στους ακροδέκτες 9 και 10 του PID. Και εδώ λοιπόν παίζει ρόλο η πολικότητα. Θα δείτε λοιπόν ότι αν το έχετε συνδέσει λάθος, αντί η θερμοκρασία... Όταν ανοίξουμε τον μποιλερ να ανεβαίνει, η θερμοκρασία θα πέφτει. Αυτή είναι Αυτός είναι εν ολίγης ο τρόπος με τον οποίο ε, πρέπει να κάνουμε τη συνδεσμολογία. Προφανώς όλα αυτά τα καλώδια τα οποία έχω ε, δείξει εδώ πέρα πρέπει να περαστούν μέσα από το σασί της καφετιέρας. Αυτό θα το ορίσετε εσείς το πού θα κάνετε τις τρύπε έτσι ώστε να περάσουν αυτά τα καλώδια. Αν θα γίνει δηλαδή στα εξωτερικά τη χώματα, αν θα γίνει στο κάτω μέρος της καφετιέρας. Όπω και να έχει, αυτά θα πρέπει να ομαδοποιηθούν έτσι ώστε να μην είναι χήμα και να μην υπάρχει και κίνδυνο, δηλαδή ακάλυπτα και να υπάρχει και κίνδυνο να γίνει κάποιο ε, βραχικύκλωμα. Για τα καλώδια τα οποία έρχονται μέσα από τη μηχανή, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε καλώδια σιλικόνη. Ιδιαίτερα για τα καλώδια του ρεύματο που είναι στα 220 V, ε, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ένα καλώδια, 1,5 mm. Ε, σιλικόνης. Στα υπόλοιπα καλώδια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε ένα είτε ενάμιση mm. Δεν μας πειράζει γιατί δεν περνάνε ε, ισχυρά ρεύματα, ισχυρές τάσεις από εκεί. Ε, αυτά λοιπόν ελπίζω να βοήθησα με κάποιον τρόπο ε, την εγκατάσταση καλύτερα για οτιδήποτε απορίες, αν σας έρασε το βίντεο, αν έχετε κάποια σχόλια παρακαλώ ε, σημειώστε κάτω στα σχόλια του συγκεκριμένου βίντεο. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε μου like και subscribe. Είναι σημαντικό για το κανάλι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Χαιρετώ.